Πράγματι, έτσι είναι, Ο Ολυμπιακό προσκάλεσε χθε το βράδυ επίσημα, μάλιστα, γιατί όπω σύμφωνα με πληροφορίε μα έχει υπάρξει επίσημη ενημέρ... Ανακοι... επικοινωνία και με την Ακαδημία Πυρίχιο ΠΑΟΚ, την Ακαδημία του ΠΑΟΚ στην Αθήνα, αλλά και με τη διοίκηση τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ώστε να υπάρξει, γιατί πρέπει να προδιοθούν οι σχετικέ άδειε προφανώ. Ε, η ιστορία τη επίθεση των χουλιγκάνων στην, στην Ακαδημία του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη έχει, είναι γνωστή πια, έχει πάρει διεθνεί διαστάσει, παίζεται στα διεθνή μέσα. Και δυστυχώ αμαυρώνει την εικόνα τη χώρα. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η προανάκριση από την ε, α, αστυνομία Θεσσαλονίκη, από την ασφάλεια Θεσσαλονίκη. Ε, όπως Όπω προκύπτει και από τι εικόνε που είδαμε πριν από λίγο με τα συνθήματα, αλλά και από τι μαρτυρίε των θυμάτων και των αυτοκτών μαρτύρων, ε, πρόκειται πιθανότατα για οπαδού του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, υπάρχουν και έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο που δείχνουν μέσα στην τούμπα να καίγονται κάποια αντικείμενα. Λέγεται ο ίδιο ο κ. Κοχλάκη είπε χθε στην κάμερα του Αντζάνιλ ότι πρόκειται για το αθλητικό υλικό που εκλάπει από τους ποδοσφαιριστές του ποδοσφαιριστέ του Ναρού που ξεκινώθηκαν, θυμίζω, από του παδού του ΠΑΟΚ. Δυστυχώ. Αυτή η ιστορία θα τραβήξει πολύ και πρέπει να τραβήξει πολύ. Και κυρίω θα πρέπει αυτοί που έκαναν αυτό το απίθανο περιστατικό, το πρωτοφανέ περιστατικό στα χρονικά. Νικό, να βρεθούν εκεί που πρέπει και τους να, να πληρώσουν. Η ΕΠΟ, η ΕΠΟ έχει, έχει εκδώσει ανακοίνωση για το περιστατικό. Γιατί μέχρι χθε αργά το βράδυ όταν και είχα ρωτήσει εγώ προσωπικά τουλάχιστον τελευταία φορά, δεν είχε βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση. Μάλλον ε... έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει η ΕΠΟ. Ε... Άλλωστε δεν θέλει. Ε... αυτό το σχόλιο που κάναμε χθε, δεν ξέρω αν το πρόσεξε, είναι ότι δεν θέλει να μαυρώσει την τόσο καλή εικόνα που παρουσιάζει και το ελληνικό ποδόσφαιρο, η εθνική μα ομάδα γενικά. Πετάει. Με περιστατικά. Ε, να σημειώσω απλά ότι η ΕΠΟ τις πρω... ε, τις ε δύο λοιπόν, δεν αγωνιστικές... έχει βγάλει ανακοίνωση ακόμα η ΕΠΟ. Αυτό Θα την είχαμε αναφέρει του άλλου αν δεν είχε βγάλει. Προφανέστατα δεν έχει βγάλει. Η ΕΠΟ που έχει ήδη βγάλει δύο ανακοινώσει για το ΒΑΡ τι δύο πρωτα αποφάσισε ότι σε η επίθεση ε, χουλιγκάνων σε παιδιά που είναι τη ΕΠΑ Μακεδονίας, Μακεδονία, άρα είναι τη ΕΠΟ. Δηλαδή, όλο, όλο το, ε, το οικοδόμημα το ποδοσφαιρικό ε, αφορά την ΕΠΟ τώρα στη Γερμανία. Όχι έτσι. μόνο αυτό ρε, εσύ. Είναι το βασικό, και συγγνώμη που το λέω έτσι και εσύ είναι σημαντικά, αλλά αυτό το βασικό, το, 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 το όλο θέμα πού έγκυται. Έγκυται στο γεγονό ότι κάνουμε <coughs> αμά να βρούμε χώρου που μπορούν με ασφάλεια τα παιδιά να είναι κοντά στον αθλητισμό και να υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Και η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να μην τα καταδικάζει. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο αγώνα αυτό διεξήχθη στον, στο γήπεδο τον ΤΕΦΑ. Δηλαδή σε ένα χώρο ιερό. Υποτιθέτω είναι πανεπιστήμιο, είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έγινε εκεί λοιπόν ο αγώνα αυτό και μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και κάναν αυτό που κάναν. Η ΕΠΟ δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Προφανέστατα θα την είχαμε αναφέρει αν την είχε βγάλει. Το γιατί δεν βγάζει ανακοίνωση είναι μια δική τη απόφαση. Τέλο πάντων, η Και νομίζω ότι είναι, δηρομιά, είναι ένα θέμα είναι που νοτή, υπερβαίνει, υπερβαίνει το βαρ που μα ε, ανέφερε νωρίτερα. Υπερβαίνει το τι γίνεται κάθε Κυριακή με τη διετησία. Αν, διαφωνεί, αν τσακώνονται οι ποδοσφαιριστέ μεταξύ του που είναι και ανθρώπινο στο φινάλε. Είναι μια. Ε, κατάσταση που οποία ξεπερνάει τα, 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 τα ποδοσφαιρικά ε, στεγανά, νομίζω. Υπερβένει έχει να κάνει με την ελληνική συμβεί, κοινωνία, δηλαδή ο του ότι έχει συμβεί εδώ στο ποδόσφαιρο μα τα τελευταία χρόνια, έχει ξανασυμβεί ποτέ. Λοιπόν. Δεν...